Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Ούτως ή άλλως ξέρω ότι ειδικά τις τηλεοπτικές σας εμφανίσεις με το σταγονόμετρο τις κάνετε και τώρα και πριν που ήσασταν υπουργός. Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο με το προηγούμενο χαρτοφυλάκιό σας. Ήσασταν στο Υπουργείο Οικονομικών και το ερώτημα είναι, βγαίνουν καθημερινά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και λένε να ορίστε που εμείς κάναμε πιο αποδοτική τη ρύθμιση, ρυθμίσεις που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να έχει γνώση του πώς λειτουργεί η αγορά, στις 120 δόσεις αφήσαν τα φυσικά τα νομικά πρόσωπα απ' έξω κλπ. Εσείς έχετε καταλήξει τελικά τι έφταιγε και ορισμένες από αυτές τις ρυθμίσεις από τις οποίες περίμενε η αγορά πράγματα, έτσι δεν είναι? Δεν πήγαν τόσο καλά όσο ήταν το αναμενόμενο. Καταρχήν, όσον αφορά τις επιχειρήσεις και από τα τελικά αποτελέσματα που θα τα δούμε σε λίγο καιρό, θα τα δημοσιοποιήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εκείνο που είχαμε εντοπίσει εμείς στην αρχή και γι' αυτό το λόγο και δεν είχαμε εντάξει τις μεγάλες επιχειρήσεις, ήταν ότι χρειαζόταν να γίνει κάτι πιο συνολικό. Δηλαδή, αυτό που είχε γίνει με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, που δεν λειτουργήσε και τόσο καλά όσο θα θέλαμε, και γι' αυτό δεν έφταιγε η κυβέρνηση δική μας, αλλά ήταν θέμα διαπραγμάτευσης που δεν μας αφήνανε περισσότερο να γίνουν κάποιες ενέργειες και, αν το θέλουμε, και ο συντονισμός που γινόταν μεταξύ των υπηρεσιών που είχαν τα χρέη οι πολίτες. Με τα πολύ μεγάλα χρέη, εκεί που θα μπορούσε να δοθεί κάποια λύση και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, ήταν στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, στον οποίο στο τελευταίο διάστημα και τον είχαμε βελτιώσει και περιμέναμε την υλοποίησή του, όπου εκεί και πέρα βέβαια στην πορεία να προχωρήσει με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, που είχε γίνει πολύ πιο απλός και πολύ πιο αποδοτικός. Τώρα, όσον αφορά το άλλο κομμάτι, σίγουρα το πρόβλημα δεν ήταν γιατί δεν είχαμε βάλει τις επιχειρήσεις. Ήδη με την ΕΠΗΝΙΠΗ είχαμε εντάξει και τις μικρές επιχειρήσεις, μέχρι 2 εκατομμύρια κύκλο εργασιών. Ναι. Το πρόβλημα ήταν κατά κύριο λόγο στα φυσικά πρόσωπα, που με τα φυσικά πρόσωπα είχαμε μια πάρα πολύ καλή πρόταση, είχε ψηφιστεί και είχε υλοποιηθεί και είχαν μπει οι περισσότεροι. Δεν έγινε ιδιαίτερα αποδεκτή η ρύθμιση, θα έλεγα ότι περιμέναμε να γίνει περισσότερο. Αυτό κάτι δείχνει. Ή δεν γνωρίζουν τις μικροφυλές, γιατί πολλές οφειλές από τα στοιχεία που είχαμε και σαν Υπουργείο Οικονομικών ήταν μικροφυλές, που μπορεί να μην τις γνωρίζανε, να μην είχε γίνει από την ΑΔΕ, τουλάχιστον όσον αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, να μην είχε γίνει η ανάλογη, αν το θέλουμε, ενημέρωση προς τους πολίτες. Μήπως και εσείς είχατε υπερεκτιμήσει όλα αυτά τα χρέη από τα οποία μπορούσατε να πάρετε ή είχατε υπολογίσει να πάρετε ένα μεγάλο κομμάτι? Δεν είχαμε υπολογίσει να πάρουμε τίποτα, ούτε καν το είχαμε προϋπολογίσει πουθενά, ούτε ήταν σε αυτά που θα αφορούσαν τον προϋπολογισμό του 2020 για μας. Και αυτό φαίνεται εξάλλου και από το μεσοπρόθεσμο που είχαμε καταθέσει. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Εκείνο που μας ενδιέφερε εμάς ήταν η διευκόλυνση των φορολογούμενων, να τους δώσουμε μια δυνατότητα να μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να μην έχουν τα προβλήματα που έχουν τώρα με τις κατασχέσεις των λογαριασμών, ή και από εκεί και πέρα, αν το θέλουμε, να φτάσουμε και σε χειρότερη κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση που είναι σήμερα. Εμείς τουλάχιστον το καταφέραμε. Δεν είχαμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, κύριας κατοικίας, σε καμιά περίπτωση, και οι πληστηριασμοί που γίνανε από την κυβέρνηση, στην κυβέρνηση δικιά μας, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ήταν μόνο σε πάρα πολύ μεγάλες οφειλές και, αν το θέλουμε, και σε πάρα πολύ μεγάλες περιουσίες. Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν η κύρια κατοικία, και ακόμη και αν αυτή ήταν μεγάλης αξίας αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε ούτως ή άλλως και στο ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν είχατε προλάβει να το παρακολουθήσετε νωρίτερα με τον Κωνσταντίνο τον Μαραβελίδη, ότι πλέον και το Σεπτέμβριο είχαμε ρεκόρ πληστηριασμών. Ο νόμος Κατσέλη φαίνεται να τελειώνει, και αναρωτιέμαι εάν
με τα στοιχεία που βλέπετε και έχετε τώρα εσείς στη διάθεσή σας, ξέραμε ότι υπήρχε κι άλλο ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο που είχε μείνει άτυπο ενδεχομένως για να μην μπλέξετε σε νέες διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Η περίφημη συμφωνία κυρίων ή κυριών, για να μην είμαστε σεξιστές, μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών. Μία συμφωνία που είχε τηρηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τηρείται. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μας απαντήσει η σημερινή κυβέρνηση. Ναι, λέω από τα στοιχεία που παρακολουθείτε εσείς. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε να τηρείται αυτή η συμφωνία. Τουλάχιστον στα πρώτα στοιχεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχε γίνει και κάποια προετοιμασία με τον καινούριο νόμο που είχαμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας κατά κύριο λόγο. Εκτός από τα στεγαστικά, είχαμε επεκτείνει τον νόμο και στα επιχειρησιακά δάνεια, τα οποία είχαν υποθεί και την πρώτη κατοικία. Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι θα μπορέσουν με την ένταξη σε αυτό τουλάχιστον, θα μπορέσουν να λύσουν και περισσότερα προβλήματα από τον νόμο Κατσέλη. Και ήταν ένα αρκετά καλό ποσό αυτό που έδινε δυνατότητα ο νόμος. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 130.000 για κάθε τράπεζα και η κατοικία ήταν και αυτή αρκετά υψηλή η αξία της αντικειμενικής αξίας για να μπορέσει να προστατευτεί και να μπορέσει να ενταχθεί. Άρα μπορούν και τώρα ακόμη να κάνουν χρήση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για να προστατέψουν την κατοικία τους και αυτοί που έχουν στεγαστικά δάνεια και αυτοί που έχουν επιχειρηματικά δάνεια. Πάντως, με δεδομένο ότι μόλις σήμερα ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο ότι ξεκίνησε η πρώτη επιδότηση του πρώτου σπιτιού υπερχρεωμένου για πρώτη κατοικία, μήπως το πράγμα προχωράει πάρα πολύ αργά. Και βεβαίως αυτό ίσως να μην είναι καμπάνα που αφορά μόνο αυτή την κυβέρνηση. Ίσως να χτυπάει και για την προηγούμενη κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι κάποιος έφτιαξε αυτό τον νόμο που δεν φαίνεται να τσουλάει. Ξέρετε τι γίνεται. Πραγματικά και το ποσό που είχαμε δεσμεύσει στον προηγούμενο προϋπολογισμό, οι τράπεζες δεν το κάνανε χρήση. Ελπίζω τώρα να προχωρήσουν να το κάνουν χρήση. Ήδη εμείς είχαμε προβλέψει αρκετά μεγάλο ποσό για την επιδότηση να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των φορολογούμενων, προς όφελος των δανειοληπτών. Εσείς παρακολουθούσατε καθημερινά όλες τις ρυθμίσεις που έτρεχαν, το πώς πάνε όλα. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα με το χέρι στην καρδιά. Οι τράπεζες θέλουν πραγματικά να ρυθμιστούν οι οφειλές των δανειοληπτών προς αυτές? Λογικό θα ήταν να θέλουν. Άλλο το τι θα ήταν λογικό, τι δείχνει πραγματικότητα. Εκτός και αν περιμένουν κάτι άλλο. Εκτός και αν περιμένουν από το ποσό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που το αφήσαμε σαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το μαξιλάρι της ρευστότητας, 37 δις, και αυτό που συζητιέται γενικότερα, αν περιμένουν την εύκολη λύση, μια χρηματοδότηση από εκεί και δεν θέλουν να κάνουν όλες τις άλλες ενέργειες και να δουν τις λύσεις που πρέπει να δώσουν. Πάντως ακούω... Είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει όμως η σημερινή κυβέρνηση, τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά, γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα χρήματα είναι ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει βγει στις αγορές με πολύ χαμηλά επιτόκια στην αρχή, αρνητικά τώρα. Η ρύθμιση του χρέους επίσης, και αυτό είναι σημαντικός λόγος. Ο καθαρός διάδρομος που λέγατε για τη 15ετία. Ακριβώς. Έτσι, όλα αυτά είναι τα στοιχεία που έχουν βοηθήσει τη χώρα μας να είναι σε αυτή την πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Και πραγματικά βλέπουμε και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού ότι όλες οι αναφορές πλέον γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι και το χρέος ρυθμίστηκε, ότι δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Αναφορές που γίνονται για πρώτη φορά στο προσχέδιο και έρχονται να απαντήσουν, αν το θέλουμε, και τον κύριο Σταϊκούρα, που μέχρι τον προηγούμενο προϋπολογισμό έβαζε ζητήματα ότι αν έχουμε βγει από τα μνημόνια, αν είναι
η κατάσταση στη χώρα μας τέτοια που να έχει ρυθμιστεί το χρέος και να βοηθάει την έξοδο στις αγορές και όλα τα υπόλοιπα. Όλα όσα έλεγαν στην αντιπολίτευση. Αυτά τα ρωτάμε στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας καθημερινά. Τα απαντάει μόνο του το προσχέδιο. Δεν χρειάζεται να τις ρωτάτε. Αν διαβάζουν το προσχέδιο του προϋπολογισμού, δίνουν τις απαντήσεις. Επειδή όμως εσείς αναφερθήκατε, κυρία Παπανάτσιου, στο θέμα του μαξιλαριού, όντως υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι η νέα κυβέρνηση θέλει να βάλει χέρι στο μαξιλάρι για να τα δώσει στις τράπεζες, να το πω απλά. Ακούσαμε όμως ότι και από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είπε ο κύριος Τσακαλώτος όταν εγκρίθηκε από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς το περίφημο σχέδιο Ηρακλής, είναι ότι επί της ουσίας ήταν ένα σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εγκρίθηκε από τις κοινοτικές αρχές. Άρα υποθέτω ότι αν ισχύει ότι δίνουν από τους κόπους του ελληνικού λαού στις τράπεζες, θα το κάνατε κι εσείς αν δεν είχαν γίνει εκλογές ως τώρα. Το σχέδιο Ηρακλής δίνει κάποια συγκεκριμένα. 9 δις εγγύησης. Ναι. Και το πρόβλημα δεν είναι. Το πρόβλημα δεν είναι το σχέδιο Ηρακλής όπως είναι. Έχει διαφοροποιηθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ναι. Δεν είναι το αρχικό σχέδιο. Και σε όλες περιπτώσεις. Και στον αναπτυξιακό τώρα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, όσον αφορά τους ελέγχους, mm-hmm. αυτό που έχει κατατεθεί και που συζητιέται. Ναι. Όσον αφορά τους ελέγχους, ένα θετικό δικό μας ήταν οι επιτροπές που δημιουργηθήκαν για τους ελέγχους και για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ναι. Που και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δίναμε στις περιφέρειες, στους Δήμους, όπου δινόταν ένα μέρος του πρόγραμματος δημοσίων επενδύσεων και δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός. Προβλέφθηκε, δηλαδή ετοιμάστηκε κάποιο σχέδιο από την κυβέρνηση δική μας, ναι. το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στον αναπτυξιακό και είναι ένα καλό στοιχείο, αλλά από εκεί και μετά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία δεν συμφωνούμε για τους ελέγχους, όπως δεν συμφωνούμε με τους ιδιώτες που αναλαμβάνουν τους ελέγχους στα προγράμματα, που σε αυτή την περίπτωση είναι αυτό που λέμε ότι εκείνος που... Ο ελέγχων θα είναι και ελεγχόμενος. Ο ελεγχόμενος θα είναι και ελέγχων, μάλλον. Θα είναι και ελέγχων. Ναι. Δηλαδή, η Γιάννης πίνει, η Γιάννης κερνάει, όπως θα το λέγαμε σε μια λαϊκή ρίση. Ναι, άλλες βέβαια θα είναι οι εταιρείες που θα κάνουν τους ελέγχους και άλλες οι εταιρείες που θα... Το ζήτημα δεν είναι ότι ποιες είναι οι εταιρείες. Ναι. Αυτό ξέρουμε πώς μπορεί να γίνει, αλλά είναι ότι δεν υπάρχουν και οι κανόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρούμε ότι οι κανόνες είναι πολύ πιο βασικοί για να ρυθμιστεί ο έλεγχος σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, μια που μιλάμε για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο και είναι και το χαρτοφυλάκιό σας, αναπληρώτρια του ΜΕΑΡΙΚΣ Οικονομίας είστε. Οικονομικών. Αλλά ναι. Ήταν ένα υπουργείο. Στο οικονομικό αυτά, επιτελείο, ναι. Συντονισμού, όπως το έλεγαν παλιά, ένα υπουργείο. Το μεγάλο υπουργείο. Το ερώτημα είναι, αν είχατε δίπλα σας ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε εντάξει, δεν θέλετε ιδιώτες να ελέγχουν ιδιώτες, αλλά το να έχει κάποιος, ας πούμε, κάποια εκατομμύρια για μια επένδυση ζεστά και να περιμένει 1,5 χρόνο να βγουν τα χαρτιά, να ρυθμιστεί το θέμα, να έρθει το υγειονομικό, η αρχαιολογία, ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος και να μαζευτούν 30-40 έγγραφα που απαιτούνται, σας αρέσει, τι θα το απαντούσατε? Ούτως ή άλλως η απορρόφηση των ποσών που γίνανε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ναι. φτάσαμε σε ένα σημείο στο τέλος του ΕΣΠΑ να... πρέπει να γυρίσουν κάποια χρήματα πίσω και καταφέραμε όχι μόνο να μην επιστρέψουμε χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να τα ολοκληρώσουμε όλα. Νομίζω ότι στο χέρι της κάθε κυβέρνησης είναι να μην χαθούν χρήματα καθόλου από προγράμματα επιδοτούμενα. Εγώ το λέω προ το κομμάτι τη γραφειοκρατία. Ότι ωραία, να μην ελέγχουν ιδιώτες του ιδιώτες. Το κράτος όμως, όταν θέλει 1,5 χρόνο για να δώσει σε έναν επίδοξο επενδυτή τα πιστοποιητικά που χρειάζεται για να τρέξει την επένδυση. Δεν είναι. Έχουν γίνει πάρα πολλές. Πάρα πολύ, πολύ καλές νομοθετήσεις στο συγκεκριμένο που δίνουν να εφαρμοστούν. Δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε πολλά από αυτά που είχαμε νομοθετήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, τα νομοθετήσαμε το προηγούμενο διάστημα, ξέρετε, από τον Αύγουστο του 2018 και μετά που βγήκαμε από τα μνημόνια, mm-hmm. μέχρι τη μέρα που παραδώσαμε την κυβέρνηση, ήταν ένα πάρα πολύ μικρό διάστημα ώστε να προλάβουμε να νομοθετήσουμε τα δικά μας, τη δικιά μας πολιτική. Πολιτική, mm-hmm. δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και την εφαρμοστική. Ναι. Επειδή, εντάξει, θα μου πείτε ότι όλα αυτά ήταν και ότι ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ
Πυκνός, βέβαια. Πάρα πολύ πυκνός. Σίγουρα θα ήταν έτσι. Αν είχαμε ξεκινήσει την τετραετία κάνοντας το δικό μας πρόγραμμα από την αρχή, ναι, θα ήταν διαφορετικά. Θα μπορούσαμε με την ολοκλήρωση της θητείας μας να έχουμε ολοκληρώσει και όλα αυτά. Αλλά όταν μέχρι τον Αύγουστο του 2018 μπορούσαμε, έστω και κάναμε παράλληλα, στήσαμε το κοινωνικό κράτος, ασχοληθήκαμε με τους αδυνάμους, κάναμε πολλά πράγματα συγχρόνως με τις δεσμεύσεις που είχαμε από τους δανειστές μας. Παρόλα αυτά ήταν πολύ λίγο το διάστημα εκείνο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και, και τη δική μας πολιτική. Αυτό που κάναμε το τελευταίο διάστημα φάνηκε ξεκάθαρα. Ναι. Τώρα, κυρία Παπανάτσιου, μια που πάμε στο θέμα της πολιτικής, αναρωτιέμαι αν το κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται ένα νέο αφήγημα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι και στις εκλογές και μετά τις εκλογές προειδοποιούσατε ότι θα έρθει η κυβέρνηση να μειώσει το κοινωνικό κράτος, να το περιορίσει, να κόψει επιδόματα, να συγχωνεύσει επιδόματα, να μην κάνει τις φοροαπαλλαγές που είχε υποσχεθεί κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι και ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε και για μείωση ασφαλιστικών εισφορών πάμε. Και μια σειρά από αυτά που είχε πει ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει. Και είδαμε, ας πούμε, ότι μέχρι και κοινωνικό μέρισμα μπορεί να έχουμε τα Χριστούγεννα. Και μάλιστα 138 εκατομμύρια από αυτό να πάνε και σε συνεπείς επιχειρήσεις ως προς τα φορολογικά τους. Μήπως πρέπει να πείτε κάτι άλλο από εδώ και πέρα? Λοιπόν, καταρχήν, όλα αυτά που εξαγγέλνουν αφορούν το 2019. Ναι. Δηλαδή, επίδομα πετρελαίου. Κάτι που θα δώσουν παραπάνω και θα δούμε πόσο θα είναι, γιατί και εμείς κάθε χρόνο δίναμε από το κοινωνικό μέρισμα μια αύξηση στο επίδομα πετρελαίου. Θα το δούμε. Είναι μέσα στο 19 όμως. Σημειώστε το. Όπως επίσης το ποσό που έχουν πει ότι θα δώσουν στις επιχειρήσεις. Άρα τι εννοείται μέσα στο 19, ότι τρώνε από τα έτοιμα, αυτό θέλετε να πείτε? Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Δηλαδή το λέω με την έννοια ότι ο προϋπολογισμός του 19 και η υλοποίησή του σε μεγάλο βαθμό έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε για το 20. Για το 20 εμείς είχαμε δεσμευθεί και είχαμε προαναγγείλει μείωση του ΕΝΦΙΑ μέσω σταθμικά 30%, 22% είδαμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια για το επόμενο διάστημα, για το 2020, καταγράφεται αύξηση της σύσπραξης των φόρων όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ. Και αυτό από πού θα γίνει? Από τις αντικειμενικές, λέτε? Μα το είπανε ξεκάθαρα. Από την αύξηση των αντικειμενικών. Και θα μου επιτρέψετε να μην πιστεύω ότι θα είναι μόνο από την αύξηση των αντικειμενικών όσες προλάβουν και γίνουν από τις περιοχές που είναι εκτός του... Εκτός σχεδίου. Όχι, δεν είναι εκτός σχεδίου, εκτός του αντικειμενικού. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι και εντός σχεδίου και να είναι εκτός του, που εκεί πραγματικά έχει γίνει μια προετοιμασία και από εμάς, συγκεκριμένα από στο δικό μου χαρτοφυλάκιο ήταν. Έχουμε κάνει μια προετοιμασία, έχουμε ήδη νομοθετήσει και είναι στο επόμενο στάδιο που θα πρέπει να προχωρήσουμε κάποια πράγματα. Εκεί θα μου επιτρέψετε και πάλι να πω ότι έχει και πάρα πολλά προβλήματα. Εκείνο που είχαμε δεσμευθεί εμείς για το 20 ήταν εκτός το μεσοσταθμικό του 30%, που τώρα είναι 22, και ξέρουμε ότι δόθηκε και μια έκπτωση 10%, θα έλεγα, σε εκείνους που ήταν ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή αυτοί που πληρώνανε παλιότερα το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας ήταν μείωση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δηλαδή, πραγματικά, τα 200 εκατομμύρια που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποίησε από το δημοσιονομικό χώρο του 2019 δεν δοθήκανε όσο θα έπρεπε εκεί που θα μπορούσαν να δοθούν. Δοθήκανε και σε ανθρώπους που δεν τα είχαν ανάγκη. Αυτοί που πληρώνανε και από πριν το 2013 που υπάρχει ο νόμος του ΕΝΦΙΑ, πληρώνουν το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα. Κυρία Παπανάτσικου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα μείνουμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζεται το σκληρό παζάρι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ψήφο των αποδήμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε πρόοδος σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός.